επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν τες λαμπρότης των Αγίων σου, πως εισελεύσομαι Αναξίος, εάργαρ τον μίσο συνεισελθείς των νυμφών, όχι τον με Αγία και Μεγάλη Τρίτη, καθήν μνίαν ποιούμεθα της παραβολής των 10 παρθένων. Η πορεία προς το εκούσιον πάθος συνεχίζεται. Η κλίμακα του μαρτυρίου συνεχώς γίνεται εκτενέστερη. Και η Αγία μας Εκκλησία, Μεγάλη Τρίτη, προβάλλει το παράδειγμα των 10 παρθένων. Συνετίζει η Εκκλησία, παιδαγωγή, νουθετή, καλλιεργή, ορθοτομή την πνευματική ζωή προς τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. 10 κόρες παρθένες, 5 εξ αυτών προετοιμασμένες πνευματικά, προετοιμασμένες και στολισμένες με τις πνευματικές αρετές, αναμένουν με αναμένες τις λαμπάδες το νυμφίο της Εκκλησίας νύχτα, με εκτενή προσευχή, με λαχτάρα καρδίας, είναι έτοιμες, ανοίγουν τα φιλοκάρδια τους και το έλεον φωτίζει πλούσιο την πνευματική τους υπόσταση. Δεν είναι φύλαυτες, δεν είναι οκνηρές, δεν είναι σε ακιδεία, είναι σε πνευματική εγρήγορση. Έχουν προετοιμαστεί, έχουν προμηθευθεί έλεον για να έχουν αναμένες λαμπάδες και να αναμένουν το νυμφίο της Εκκλησίας. Θέλουν να εισέλθουν στους μυστικούς νυμφώνες. Η νυμφαγωγία του Κυρίου είναι αυτή που προσελκύει τις 5 φρόνιμες και συνετές παρθένες. Προβάλλει το παράδειγμά τους η Εκκλησία για να προετοιμάσει τους πιστούς σε αυτή την πορεία προς το εκούσιο πάθος, να είναι έτοιμοι, να έχουν προμηθευθεί και θωρακιστεί με πνευματικές αρετές, για να μην μείνουν έξω από τον νυμφώνα του Κυρίου. Και οι άλλες πέντε ικανοποιημένες στην φιλαυτία τους, στον εγωισμό τους, στην ακιδεία τους, στην έλλειψη της πνευματικής εγρήγορσης, δεν έχουν λαμπάδες να υποδεχθούν νύχτα και πάλι τον νυμφίο. Πώς θα τον υποδεχθούν για να εισέλθουν στον μυστικό νυμφώνα? Ο νυμφαγωγός Χριστός έρχεται, αλλά εκείνες
εγωιστικά φύλαυτες, χωρίς την διάθεση αγώνα πνευματικού για αρετή, δεν είναι έτοιμες, τρέχουν την τελευταία στιγμή, αλλά είναι αργά, άνοιξαν οι πύλες, στρώθηκε το ουράνιο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, εισήλθαν οι φρόνιμες πέντε παρθένες, οι άφρονες παρθένες, εγκλωβισμένες στην φιλαυτία και στην αυτοεπιβεβαίωσή τους, έμειναν απ' έξω. Τις προβάλλει και πάλι η Εκκλησία ως πρότυπο αποφυγής, ως παράδειγμα αποστροφής, για να μην μείνουμε απροετοίμαστοι έξω του νυμφώνος Χριστού.